Η φετινή σοδειά των φασολιών των Πρεσπών περιλάμβανε μια παρτίδα που έτυχε ιδιαίτερης φροντίδας. Συγκεκριμένα, 6 χωράφια στον κάμπο των Πρεσπών συνδέθηκαν με το διαδίκτυο με στόχο να διευκολύνουν και να αναβαθμίσουν την δουλειά των παραγωγών. Στοιχεία σχετικά με την υγρασία, τη θερμοκρασία και τις συνθήκες που επικρατούν στο χωράφι καταγράφονται και μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο στα κινητά των παραγωγών. Πρόκειται για δράσεις του προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης Πολυπρέσπα, που υλοποιείται από τους τοπικούς φορείς της περιοχής με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μπορείς να ποτίσεις τα χωράφια σου όποτε θες και όσο θες. Να ξέρεις ανά πάσα στιγμή τι καιρό θα κάνει για να μπορείς να φυτέψεις, που είναι σημαντικά πράγματα για την... Για όλη τη γεωργία, αλλά για τη βιολογική ακόμη περισσότερο. Οι παραγωγοί περιγράφουν τη δουλειά τους ως αρκετά δύσκολη. Θέλει πολλά εργατικά, δηλαδή είναι με το χέρι, είναι παραδοσιακά καλλιεργούμε και το φασόλι είναι μια, νομίζω, τις δυσκολότερες καλλιέργειες. 6 βιοκαλλιεργητές φασολιού συνεργάστηκαν με έμπειρους επιστήμονες, οι οποίοι με τακτικές επισκέψεις στα χωράφια παρήχαν εξατομικευμένη συμβουλευτική. Ένας μετεωρολογικός σταθμός εγκαταστάθηκε στην Πρέσπα, παρέχοντας τις εγκυρότερες δυνατές προβλέψεις σε βραχυπρόθεσμο αλλά και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 14 ημερών. Μας έχουν βάλει πομπούς οι οποίοι μεταδίδουν και σε σύνδεση μαζί με την γεωργική αμερικανική σχολή, μεταδίδουν τι υγρασία έχουν τα χώματα, σε τι κατάσταση πότε πρέπει να ποτιστούν. Οι πρακτικές γεωργίας ακριβίας έρχονται ως εργαλεία στα χέρια των αγροτών για να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τις πραγματικές ανάγκες των χωραφιών τους. Στόχος η αύξηση της παραγωγής, η βελτίωση της ποιότητάς της, αλλά και η μείωση των δυσμενών περιπολιτικών επιπτώσεων. Οι βιοκαλλιεργητές αλώνησαν τα χωράφια τους μέσα στον Νοέμβρη χωρίς απώλειες, σύμφωνα με την αναμενόμενη συγκομιδή, και είναι έτοιμοι για τη διάθεση των προϊόντων. Η επόμενη στόχη είναι να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα την παραγωγή μας. Να έχουμε δηλαδή την αντικειμενική αξία. Να μπορεί και ο άλλος να το φάει και εμείς να βγάζουμε τα προσωζήν. Σε μια προστατευόμενη περιοχή όπως το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, που αποτελεί ένα σπάνιο οικοσύστημα, η εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον είναι επιβεβλημένη και έχει πολλαπλά ωφέλη. Καλλιεργώ βιολογική, τέλος πάντων βιολογικά τα έχω, να κάνω τις φορές στα χωράφια μου. Και προσπαθώ να έχω περισσότερο κέρδος με λιγότερα έξοδα. Οι αγρότες λένε ότι χωράφι σημαίνει μαγαζί χωρίς ταβάνι. Παρ' όλα αυτά, με παρατήρηση και τα σωστά εργαλεία και οι πιο δύσκολες μετεωρολογικές συνθήκες μπορούν να προβλεφθούν και προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν. Το πιλωτικό πρόγραμμα γεωργίας ακριβίας συνεχίζεται για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, η οποία ξεκινά την ερχόμενη άνοιξη. Θα παραμείνουμε στο θέμα, θα συνδεθούμε με την περιοχή, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που γνωρίζουν περισσότερα για το πρόγραμμα, να μας πούνε και τα ωφέλη τους. Θα μιλήσουμε με την κυρία Ζένια Αναστασιάδου, που είναι υπεύθυνη του προγράμματος Πολυπρέσπα, αλλά και με τον γεωπόνο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, που τρέχει το πρόγραμμα που είδατε, τον κύριο Ηλία Καλφά. Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Καλφά, με τον ειδικό λίγο επί του συγκεκριμένου θέματος. Κάνατε κάτι πρωτοποριακό εκεί στις Πρέσπες, σε αυτή τη φημισμένη καλλιέργεια των φασολιών. Αυτό τώρα τι σας έδειξε, τι στοιχεία που δεν γνωρίζατε μπορέσατε και συλλέξετε μέσω του προγράμματος? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το πρόγραμμα που εφαρμόσαμε φέτος στην Πρέσπα είναι πρωτοποριακό για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί εφαρμόστηκε συνδυάζοντας ένα πορτφόλιο τεχνολογιών, κάναμε εγκατάσταση ενός μετεωρολογικού σταθμού, παρόλα αυτά κάναμε και εγκατάσταση μιας κεραίας η οποία δέχεται σήματα από πολλαπλούς αισθητήρες. Έχουμε βάλει αισθητήρες σε χωράφια που καλλιεργούνται από τους ανθρώπους της περιοχής και παρακολουθούμε διάφορες περιβαλλοντικές παραμέτρους. Θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς να υπερβάλλουμε, ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε απόλυτη γνώση του τι συμβαίνει στο χωράφι μας, είμαστε δεν είμαστε εκεί. Έχουν πρόσβαση από όπου βρίσκονται κιόλας. Δεν χρειάζεται να πάνε στο χωράφι τους έτσι κι αλλιώς να δουν τα στοιχεία από το κινητό τους, από τον υπολογιστή τους, κάπως έτσι? Βεβαίως. Βασικά στο χωράφι χρειάζεται να πηγαίνουμε, αλλά να μην πηγαίνουμε για να δούμε τι επικρατεί. Σωστά. Χρειάζεται να πηγαίνουμε για να κάνουμε τις δουλειές μας. Αλλά το πότε θα είναι ο σωστός χρόνος και το ποια ακριβώς δουλειά και
ας πούμε, σε ποια ποσότητα θα πρέπει να ποτίσουμε για να έχουμε το ιδανικό περιβάλλον για να αναπτυχθούν τα φυτά, αυτό είναι κάτι που μας το λέει η τεχνολογία. Και αυτό δεν χρειάζεται να πάμε εκεί για να το ξέρουμε. Μπορούμε να το ξέρουμε από το κινητό μας, από τον υπολογιστή μας, από οποιαδήποτε συσκευή βασικά μπορεί να συνδεθεί στο ίντερνετ. Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω γενικά μέσω του προγράμματος, τι λάθη διαπιστώσατε ότι γίνονται με την παραδοσιακή καλλιέργεια και τα διορθώσετε ενδεχομένως με την καινούργια αυτή τακτική που χρησιμοποιείτε, τη μεθοδολογία? Ναι. Με τη χρήση των αισθητήρων και των ευθειών συσκευών μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει στο χωράφι. Άρα μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι έχουμε διαπιστώσει σε κάποιες περιπτώσεις ότι χρησιμοποιείται περισσότερο νερό από όσο χρειάζεται. Και βέβαια στην περιοχή το νερό δεν είναι ένας πόρος που είναι σε έλλειψη, αλλά εφαρμόζοντας περισσότερο νερό πιθανόν να στρεσάρεις το φυτό σου από την υπερεπάρκεια, από την περίσσια του νερού. Η τακτική αυτή ακολουθούνταν παλιά νομίζω από τους καλλιεργητές, από τους παραγωγούς, ρίξε νερό για να είμαστε σίγουροι. Κάπως έτσι δεν γίνονταν συνήθως στο παρελθόν τουλάχιστον? Ναι, κάπως έτσι είναι και δεν είναι πάντα καλό να ρίξεις περισσότερο νερό. Από την άλλη, όταν επειδή στην περιοχή ακόμα δεν υπάρχουν τα έργα έγκαιρας βελτίωσης που θα δώσουν τη λύση, ας πούμε ένα μεγάλο σύστημα άρδευσης που θα μπορούν να εφαρμόσουν σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές όπως είναι η Στάγδεν, οι άνθρωποι που υποστηρίχθηκαν από εμάς γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ακριβώς και σε πραγματικό χρόνο τι χρειάζεται να πέφτει στο έδαφος τους. Έχουμε κάνει ειδικές μελέτες που μπορούμε να καθορίζουμε και την ακριβή ποσότητα και τη δοσολογία και το χρόνο εφαρμογής για να είναι σε μια πλήρη ισορροπία το φυτό και το ριζικό του σύστημα σε ένα περιβάλλον που πραγματικά του αρέσει. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε και την κυρία Αναστασιάδου, που είστε και υπεύθυνοι αυτού του προγράμματος, πώς το υποδέχτηκαν εκεί οι παραγωγοί και πώς ήταν τα πρώτα αποτελέσματα που ακούσαμε και από τον Γεωπόνο πριν από λίγο? Καλησπέρα και από την Πρέσπα. Το να είσαι βιοκαλλιεργητής γενικώς είναι μία πρόκληση, θεωρώ, και εγώ είμαι καινούρια στα παιδεία τα αγροτικά και ο Ηλίας μου έχει μάθει πολλά. Οπότε κάθε βοήθεια που μπορεί να δεχθεί ένας βιοκαλλιεργητής είναι πρόσδεκτη. Αντίστοιχα και το πολιτικό πρόγραμμα που κάναμε Γεωργίας Ακριβές εδώ στην Πρέσπα μέσα από το Πολυπρέσπα ήταν, το υποδέχτηκαν πολύ με μεγάλη ευχαρίστηση οι 6 βιοκαλλιεργητές που συνεργάστηκαν. Αν και μπορώ να πω από προσωπική εκτίμηση ότι στην αρχή δεν είχαν ακριβώς κατανοήσει το μέγεθος της βοήθειας που μπορούν να πάρουν από την τεχνολογία και από τους γεωπόνους φυσικά με τις διαζώσεις συναντήσεις. Αλλά στο τέλος της πρώτης πιλωτικής φάσης, δηλαδή που έληξε με τη λήξη της πρώτης καλλιεργητικής περίοδου, αντιλήφθηκαν πλήρως τα τρομερά και πολύ χρήσιμα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους. Εξάλλου να πούμε ότι και αυτή η πρώτη φάση ήταν μια φάση εκπαίδευσης και γνωριμίας των βιοκαλλιεργητών με τις δυνατότητες αυτής της τρομερής τεχνολογίας, που όπως μας επιβεβαίωσαν και από την Αμερικάνικη Ιωρική Σχολή, είμαστε από τις λίγες περιοχές που έχουν αυτή την τύχη αυτή τη στιγμή να έχουμε αυτή την τεχνολογία. Οπότε θεωρούμε ότι στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο θα το αξιοποιήσουν ακόμα περισσότερο. Θα συνεχιστεί και του χρόνου, δηλαδή δεν σταματάει εδώ. Ναι. Το πρόγραμμα, το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα θα λήξει στο τέλος του 2021. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, έχουμε άλλη μία καλλιεργητική περίοδο, ουσιαστικά για να έχουμε ίσως και καλύτερη εφαρμογή των δεδομένων που τώρα μάθαμε πώς να τα χειριζόμαστε και πώς να τα διαβάζουμε, ας πούμε. Αυτό θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Κάλφα. Χωρίς όλα αυτά τα τεχνολογικά βοηθήματα, με την εμπειρία που έχουν αποκομίσει οι παραγωγοί, μπορούν να συνεχίσουν ή τους είναι απαραίτητα πλέον για να κάνουν την ίδια δουλειά? Οι παραγωγοί μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν όπως καλλιεργούσαν, γιατί η παραγωγή είναι πραγματικά κάτι και τεχνογνωσίας πολύτιμης. Αυτό που κατάφεραν όμως να δούνε μέσα από την πιλωτική εφαρμογή τη φετινή είναι ότι όταν έχεις πολύ καλύτερη ποιότητα πληροφορίας, λαμβάνεις και πολύ καλύτερες και πολύ πιο ορθές αποφάσεις διαχείρισης. Και αυτό είναι το ζητούμενο σε όποιον καλλιεργεί, να κάνει στον κατάλληλο χρόνο την κατάλληλη κίνηση. Θεωρώ ότι οι παραγωγοί μας το έχουν δει, το έχουν εκτιμήσει, έχουν καταλάβει. Βέβαια, είμαστε σε μια χρονιά που με δύο εγκλεισμούς λόγω COVID δυσκολευτήκαμε σε κάποιες χρονικές περιόδους να είμαστε δίπλα τους, φυσική παρουσία.
αλλά ίσως είναι και μια μοναδική ευκαιρία να καταλάβουν ότι η τεχνολογία σου δίνει δυνατότητες που τις έχεις απομακρυσμένα. Φαντάζομαι στην αρχή της χρονιάς δεν θα φανταζόταν κάποιος παραγωγός ότι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί Zoom και να κάνουμε εκπαίδευση εξ αποστάσεως, αλλά το κάναμε και αυτό. Μάλιστα. Να πούμε ένα ακόμα πράγμα. Η περιοχή συγκεντρώνει μεγάλη ένταση τεχνολογίας. Αυτή τη στιγμή έχει φτιαχτεί μια υποδομή που είναι υποδειγματική. Αλληλοσυμπληρώνεται δορυφορικές τεχνολογίες, τεχνολογίες LoRa και τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας, ώστε τα σήματα και οι μετρήσεις να πηγαίνουν την ώρα που πρέπει στους ενδιαφερόμενους. Μάλιστα. Κύριε Αναστασιάδου, βγήκε η πρώτη παραγωγή. Είναι φιονόστιμο αυτά τα φασόλια από τα προηγούμενα. Τι λένε αυτοί που τα δοκίμασαν? Α, δεν μπορώ να πω τέτοια για το φασόλιο των Βρεσπών. Φαντάζομαι όλα να βρίσκεται νόστιμα. Ναι. Όχι, η αλήθεια είναι ότι και από τους ίδιους καλλιεργητές, γιατί προφανώς ζητήσαμε και την εκτίμησή τους, φέτος ήταν μια καλή χρονιά και για την ποσότητα και για την ποιότητα των φασολιών τους. Δεν έπαιξε ρόλο βέβαια μόνο το πολιτικό πρόγραμμα, πάντα παίζουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες, το ξέρετε αυτό στον αγροτικό χώρο, αυτό είναι το πρώτο και το τελευταίο. Αλλά γενικώς ήταν η καλύτερη σοδιά και σίγουρα σε αυτό που αναφερθήκατε πριν, όλοι οι βιοκαλλιεργητές παραδέχτηκαν βεβαίως ότι έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στη δουλειά που κάνουν, αλλά πάντα αυτός που είναι ειδικός επιστήμονας μπορεί να τους βοηθήσει και να πάει ένα βήμα παραπέρα. Είναι ανοιχτή σε αυτό δηλαδή. Δεν θεωρούν τους εαυτούς τους αυθεντίες. Ακούνε με πολύ προσοχή και κάποια πράγματα που μπορέσανε, γιατί δεν μπορούν όλα να τα εφαρμόσουν, τα εφαρμόσανε και είπαν όλοι ότι είχαν όφελος από αυτό. Δείχνει ευελιξία αυτό που μας είπατε. Πέστε μας λίγο αυτό που έγινε με την Γεωργία Κρυβές. Ήταν μία από τις δράσεις. Τι άλλες δράσεις εκεί υλοποιούνται στην περιοχή, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος? Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, πόσο χρόνο έχουμε? Θα μας πείτε επιγραμματικά τις 2-3 πιο βασικές και που είναι και εργαλείο για σας. Βεβαίως. Αυτό το πρόγραμμα επεμβαίνει σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας των πρεσπιωτών. Έχουμε κάνει πολιτιστικές δράσεις, δράσεις που ενισχύουν τις δομές της περιοχής, όπως από το περιφερειακό μας ιατρείο, τα σχολεία, το αθλητικό κέντρο, ενισχύουμε τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους αθλητικούς συλλόγους με διάφορους τρόπους. Στηρίζουμε δράσεις στην περιοχή με σκοπό να αποκτήσουν οι άνθρωποι που ζουν εδώ την εμπειρία και να μπορέσουν με το πέρας του προγράμματος να στηρίξουν και να συνεχίσουν τα πράγματα που έχουμε ξεκινήσει. Αυτά γίνονται και στον πολιτισμό και, και στην οικονομία. Μια από τις δράσεις αυτές είναι και το πρόγραμμα Γεωργίας Ακριβίας. Και φυσικά και στο περιβάλλον. Γίνεται μέσω του προγράμματος μια διαχείριση του υγροτόπου, πάντα σε υποστήριξη και με άλλα προγράμματα όπως είναι το LIFE. Γι' αυτό έχει, πώς να σου πω, οτιδήποτε μπορεί να επηρεάζει τη ζωή μας και τη δουλειά μας και το μέλλον μας στην Πρέσπα, κάποιο λιθαράκι βάζει και αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτές τις δράσεις. Να μας έχετε υπόψη, να μας παρακολουθείτε. Σας παρακολουθούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Κύριε Κάλφα, μια πολύ σύντομη απάντηση και για όλες τις καλλιέργειες βοηθάει η Γεωργία Ακριβίας. Είναι κάποιες που δεν έχουν τόσο πολύ ανάγκη? Είναι χρήσιμη για όλες τις περιπτώσεις? Μπορεί να φανεί χρησιμότητα για όλες, γιατί στην ουσία σου μεταφέρει ό,τι πληροφορία δεν βλέπει το ανθρώπινο μάτι ή δεν αντιλαμβάνεσαι εύκολα με τις αισθήσεις σου, σε πραγματικό χρόνο όπου και αν βρίσκεσαι. Μάλιστα. Οπότε ναι, η απάντηση είναι για όλες. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να ευχηθούμε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα με ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Πολύ καλύτερες παραγωγές για τους παραγωγούς και οι επιστήμονες πάντα στο πλευρό, όπως ακούσαμε, ότι είναι πολύ σημαντική και ο κόσμος.